Ήταν αυτονόητο, ήταν μέσα στη ζωή τους και ταυτόχρονα βέβαια δεν ήθελαν να το συζητούν και για λόγους συναισθηματικούς. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι στο δυτικό κομμάτι, όπως και στο ανατολικό αντίστοιχα, που είχαν χωριστεί από τους φίλους τους ή από τους συγγενείς τους ίδιους σε μία νύχτα. Περιμέναμε αρκετή ώρα στη σειρά στο περίφημο Checkpoint Charlie, από τα πιο γνωστά σημεία ελέγχου για να περάσουμε στο ανατολικό κομμάτι. Έλεγχος αρκετός, δηλαδή εκτός από τα χαρτιά που μας κοίταξαν, διαβατήρια και όλα αυτά, το αυτοκίνητο, το πορτμπαγκάζ, μήπως έχουμε κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να βάλουμε μέσα στο ανατολικό μέρος. Και στο γυρισμό φυσικά το βράδυ, έλεγχος ακόμη πιο σοβαρός, κοιτούσαν καθίσματα. Υπήρξαν περιπτώσεις που τώρα πια είναι γνωστές ότι πολλοί Ανατολικογερμανοί είχαν προσπαθήσει να βγουν από το ανατολικό κομμάτι μπαίνοντας μέσα στο κάθισμα του συνοδηγού σε αυτοκίνητα. Είχαν βγάλει το αφρολέξι και έμπαιναν μέσα και κρυβόντουσαν και μετά το ξανάκλειναν. Γενικώς κοιτούσαν επισταμμένως μην περάσει κάτι μέσα ή πως φύγει κάποιος έξω στο γυρισμό. Mm-hmm. Είχε ακόμη φαρδύτερους δρόμους, ακόμη μεγαλύτερα πεζοδρόμια από το δυτικό Βερολίνο. Αλλά ήταν άδεια, δηλαδή η κίνηση στους δρόμους ήταν μηδενική, οι πεζοί ήταν ελάχιστοι. Βρέθηκα πάλι στο Βερολίνο το 1999, 10 χρόνια αφού του έπεσε το τείχος. Ήταν μια άλλη πόλη. Ήταν ενωμένη, σχεδόν ενιαία, αλλά σίγουρα χωρίς το τείχος που τη χώριζε στη μέση. Και ήταν όλη η πόλη σαν να χτιζόταν από την αρχή. Μια ικανοποίηση για το ότι μια πόλη σύμβολο για αυτούς και για την Ευρώπη γενικά, ήταν πάλι ενωμένη, ήταν πάλι μία πόλη. Παράλληλα βέβαια έβλεπα κάποια έτσι δυσφορία για το ότι ακόμη και τότε, 10 χρόνια μετά, εξακολουθούσαν οι δυτικοί, οι πρώην δυτικοί, να αισθάνονται και να πληρώνουν ουσιαστικά το ξαναφτιάξιμο της ανατολικής πλευράς. Το 2009 δεν υπάρχει ο διαχωρισμός δυτική και ανατολική.